Αγρίνιο, κοντεύουμε ένα μήνα να κλείσουμε και ο Αθέρας ζει πραγματικά ένα τρόμο, ένα μήνα μονίμως σε έναν ύπουλο εχθρό που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκοτώσει ανθρώπους. 20 οικογένειες, το 1/3 περίπου των μονίμων κατοίκων του Αθέρα ζούμε άμεσα με το κίνδυνο του τρόμου, πότε θα φύγουν οι πέτρες, πότε θα κάνει σεισμό και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Από κατά τύχη και εντελώς κατά τύχη δεν έχουμε θύματα στον Αθέρα, όταν εντός κατοικημένης η Κίεβα έχει πέσει βράχος και εντελώς τυχαία δεν ήταν ιδιοκτήτες εκεί, όπως είπατε σήμερα θα μιλάγαμε για τα μοναδικά θύματα του σεισμού της Κεφαλονιάς. Θέλω να απευθυνθώ στους φορείς, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Βουλή. Έχω σχεδόν μόνιμη επικοινωνία επί 30 μέρες για το θέμα. Παρακαλούμε να γίνει. Είναι πολλές. Ένας μήνας είναι πολύ, κύριε. Να περιμένουμε ένα μήνα για να λυθεί το θέμα. Για μένα, από την πρώτη εβδομάδα θα έπρεπε το θέμα αυτό να εγγυηθεί. Όμως, δεν θα σταθώ εκεί. Κάλλιο αγάπη παρά ποτέ δεν είναι στο χωριό μου και ο λαός μας. Εγώ λοιπόν περιμένω. Συγγνώμη, κλείστε την πόρτα απ' έξω ρε παιδιά, εδώ πέρα αφήσω να εγώ, το κλείσει. Και εγώ οι Αθριάνοι, οι οποίοι βιώνουν αυτό το δρόμο που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε στα κρεβάτια μας, ένα μήνα έχω να κοιμηθώ χωρίς ρούχα. Ένα μήνα χωρίς ρούχα, κοιμάμαι με τα ρούχα μου, πότε στην υπηρεσία μου, πότε όπου εδώ, όχι στο σπίτι μου. Έχω εξαντληθεί σωματικός και ψυχικός και αυτό το βιώνουν και οι χωριανοί μου. Το 1/3 τουλάχιστον άμεσα και τα 2/3 έμεσα. Δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε και αυτούς, διότι όταν θα φύγουν οι πέτρες 20 τόνων περίπου, δεν σταματιώνται με τίποτα. Περιμένω λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, περιμένω κύριε Σπύρου. Συγγνώμη που σας πήρα τη θέση, δεν φταίω εγώ, ο κύριος πρόεδρος μου έδωσε. Ευχαριστώ για αυτό. Αναγνώρισε την εξάπληση τη σωματική και ψυχική μου και μου προσέφερε να καθίσω και αν καταλήξω. Με τον κύριο Σπύρου λοιπόν έχουμε κάνει μια συγκέντρωση στον Αθέρα, έχουμε πει κάποια πράγματα. Μας έχει υποσχεθεί ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Δηλαδή, όχι άλλη διάγνωση. Θέλουμε επέμβαση, κύριοι. Περιμένουμε επέμβαση. Το είπαμε αυτό. Έχει στείλει τον κύριο Ευαγγελάτο. Ο κύριος Ευαγγελάτος είναι ο έκτος, αν δεν απατώμε κατά σειρά. Ειδικός εργολάβος και ειδικός για να αφαιρέσει αυτές τις πέτρες με οποιονδήποτε τρόπο που αυτός κατέχει καλύτερα από τον καθένα. Όμως, οι πέτρες πρέπει να φτάνουν από μισό τόνο έως και 20 τόνους. Πιστέψτε μου που σας το λέω. Και δεν μιλάμε ούτε για 5, ούτε για 6, ούτε για 10 πέτρες, παιδιά. Πρέπει να είναι τουλάχιστον από 30. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, να σημαδευτούν από αυτόν που θα πάει επάνω και να αφαιρεθεί οριστικά το μόνιμο πρόβλημα, γιατί τίνει να γίνει μόνιμος εφιάλτης για τον Αθέρα. Να αφαιρεθεί λοιπόν διαπαντός, ζητάω να αφαιρεθεί διαπαντός αυτός ο εφιάλτης από τα σπίτια του Αθέρα, του τόσο αγαπημένου χωριού αυτών που από όλο τον κόσμο και ειδικά από την Αμερική που έχουν μεταναστεύσει οι άνθρωποι, ετούτοις γυρίζουν κάθε καλοκαίρι πάρα πολύ και έχουν φτιάξει και πολύ ακριβά σπίτια, τα οποία ευτυχώς δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα από το σεισμό, όμως κινδυνεύουν μόνο και μόνο από κατολίσθηση βράχων. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Όπια Ένταση, να μου συγχωρέσετε μάλλον, την Όπια Ένταση έχει προηγηθεί με οποιονδήποτε φορέα και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Δήμαρχο, τα παίζουμε κάθε μέρα, και από τον κύριο Περιφερειάρχη και από τον κύριο Κουρή. Στο διατάφτα όμως, κύριε Περιφερειάρχη, ακόμα δεν έχουμε πάει πουθενά. Αναμένουμε. Θέλουμε δέσμευση σήμερα οι Αθριάνοι. Έχουν έρθει και κάποιοι όσοι μπόρεσαν λοιπόν για να δεσμευτείτε να έχουν έγκαιρη γνώμη και υπόσχεση ότι αυτός ο εφιάλτης θα εκλείψει διαπαντός από τον Αθέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.